επικρατεί ένα μπάχαλο, όπως ακριβώς το είχαμε πει. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Είμαστε από το πρωί εδώ, έχουμε έρθει κανονικά στην εργασία μας. Δεν υπάρχει κανένα έγγραφο από τη διοίκηση που να τίθεται κανένας υπάλληλος σε αναστολή. Κάποιοι συνάδελφοί μας, λίγοι, αλλά τους έχουν δεχτεί στα τμήματα. Στα άλλα τμήματα του νοσοκομείου, διάφοροι προϊστάμενοι δεν τους έχουν δεχτεί στο πρόγραμμα. Έχουμε καλέσει την αστυνομία να πιστοποιήσει το γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ και δεν μας επιτρέπεται η είσοδος στα τμήματά μας να εργαστούμε ενώ το επιθυμούμε, χωρίς να υπάρχει διοικητική πράξη αναστολής εργασίας από τη διοίκηση. Ακόμη δεν έχει εμφανιστεί η αστυνομία, δεν ξέρω τι γίνεται. Μας λένε ότι δεν υπάρχει περιπολικό, ότι είναι σε αποστολές και ότι δεν μπορεί να έρθει. Εμείς καταθέτουμε αιτήσεις στο πρωτόκολλο. Δεν ξέρω αν προσπαθούν να συγκαλύψουν και οι ίδιοι σε συνεννόηση με τη διοίκηση ώστε να μην καταγραφεί το περιστατικό. Εμείς καταθέτουμε αιτήσεις οι συνάδελφοι ότι βρίσκονται στο χώρο και ότι τους έχουν αρνηθεί την υπηρεσία τους. Θα παραμείνουμε εδώ, θα αποφασίσουμε όλοι μαζί ποια θα είναι η στάση μας από εδώ και πέρα. Οι διοικήσεις πάντως, από ό,τι ενημερώνομαι γενικότερα στην Ελλάδα και εδώ, δεν ξέρουν τι γίνεται, όπως δεν ξέρουν και το Υπουργείο. Αλλού μιλάνε για παρατάσεις, αλλού οι συνάδελφοι δουλεύουν, αλλού δεν δουλεύουν, αλλού τους έχουν βάλει στο πρόγραμμα, αλλού δεν τους έχουν βάλει και κανένας δεν ξέρει τι γίνεται. Με συνέπεια, όλη αυτή είναι η αναστάτωση να χρεώνεται στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο, γιατί οι συνάδελφοι δεν μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες που τους έχουν ανάγκη.